μας τον προπονητή του Κεραυνού, τον coach Χριστόφορο Λιβαδιώτη. Coach, ένα παιχνίδι το οποίο πήγε στο σουτ. Είχατε την ευκαιρία στη τελευταία προσπάθεια του Ροζέλ. Δεν μπήκε μέσα η μπάλα, χάσατε το παιχνίδι. Πώς αισθάνεστε, πώς είδατε, πώς βιώσατε αυτό το παιχνίδι σήμερα? Εντάξει, για μας ήταν πολύ σημαντικό μετά την κάγιστη εμφάνιση που είχαμε στον τελικό κυπέλλο. Η ομάδα να έβγαζε μια αντίδραση. Αν και ήταν ένα παιχνίδι που ξέραμε ότι βαθμολογικά δεν αλλάζει κάτι για εμάς. Αλλά είπαμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να πηγεί από το μυαλό μας. Το σημαντικό είναι να δείξουμε ότι, όπως έχω πει μετά από μια πολύ δύσκολη νύχτα, ότι ανταποκρινόμαστε. Και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Ενώ ποιοι έπαιξαν και αυτούς που δεν έπαιξαν. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ έπαιζε για την επιβίωση του, ήταν ένα σκληρό παιχνίδι. Κρίθηκε στην τελευταία φάση, το παλέψαμε, μπορούσαμε να ευστοχίζουμε, δεν τα καταφέραμε, συνεχίζουμε. Αν κερδίζατε το παιχνίδι, θα έμενε έξω το ΑΠΟΕΛ, οπότε θα είχατε αντίπαλο τον Απόλλωνα στην επόμενη φάση. Αυτό το είχατε στο πίσω μέρος του μυαλού σας? Προτιμούσατε τον Απόλλωνα ή το ΑΠΟΕΛ για την επόμενη φάση? Εντάξει. Όταν είσαι μια ομάδα σαν τον Κεραυνό που κάνει πρωταθλητισμό, το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι είναι να διαλέγει αντιπάλους και με ποιου θα παίξει. Εμάς, στόχος μας από την αρχή της χρονιάς όσον αφορά το πρωτάθλημα είναι να κατακτήσουμε την πρώτη θέση στη regular season, κάτι που καταφέραμε με πολύ κόπο. Και τώρα ποιος θα ερχόταν ο αντίπαλος, αυτό δεν είναι κάτι που εξαρτάται και 100% από εμάς. Σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους. Οι ομάδες που είναι στους τέσσερις, για να είναι στους τέσσερις, είναι όλες καλές ομάδες. Και εμείς τώρα βλέπουμε πώς θα ξεκουραστούμε, να συγκροτηθούμε για να μπούμε στο πιο σημαντικό μέρος του πρωταθλήματος, που είναι τα play-offs. Στα play-offs εκεί που πάτε ως πρώτοι στην βαθμολογία, έχετε το πλεονέκτημα της έδρας. Όσο και αν λέμε ότι πλέον δεν μετρούν λόγω το γεγονός ότι δεν υπάρχει κόσμο στα γήπεδα, ο Κεραυνός έχει το απόλυτο συνέδρα του φέτος. Ναι, εντάξει, είναι κάτι που δεν το έχω σκεφτεί. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η έδρα. Το σημαντικό είναι να είσαι υγιής, κάτι που τον τελευταίο καιρό δεν ήμασταν και τόσο. Να μπορείς να έχεις επιλογές, γιατί τα παιχνίδια, όπως ξέρεις, είναι κάθε 2-3 μέρες, η αντιπάλη είναι δυνατή. Να μπορείς να έχεις έναν rotation για να είναι όλα τα παιδιά με την κατάλληλη ενέργεια και φρεσκάδα, για να αποφεύγονται και επιπλέον τραυματισμοί, για να μπορέσουμε να πάμε μέχρι τέλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.